Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό τη συζήτησή μας. Κύριε Πενταρά μου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Γιατί είναι η αλήθεια ότι διαβάζοντας τα διάφορα δημοσιεύματα μαζί με, με τις τελετές που θα γίνουν σήμερα και τις υπογραφές υποβόσκει και αυτή η απειλή των πυρηνικών όπλων. Πού είμαστε? Ναι, είναι γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει σε μια νέα φάση, νομίζω ότι η τρίτη φάση, η οποία είναι και η πιο επικίνδυνη, διότι όπως είπατε και εσείς, επικρέμεται πλέον ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων από πλευράς Ρωσίας. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι αυτή η βία του Προέδρου Πούτιν να διενεργήσει τα δημοψηφίσματα και να ενσωματώσει τις κατεχόμενες περιοχές που του απέμειναν στην Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι τυχαία. Το έκανε αυτό ύστερα από την επιτυχή αντεπίθεση της Ουκρανίας στον τομέα του Χαρκόβου και την απελευθέρωση μεγάλων εκτάσεων κατεχομένων εδαφών, περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όση δηλαδή είναι και η έκταση ολόκληρης της Κύπρου. Mm-hmm. Μετά από αυτό το γεγονός, την διαφαινόμενη ήττα και στα υπόλοιπα εδάφη, την απελευθέρωση και των υπολείπων εδαφών, ο πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε να δώσει να δημιουργήσει μια κατάσταση αποτροπής περαιτέρω επιθέσεων της Ουκρανίας με την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων. Και το έκανε αυτό, θα κάνει σήμερα αυτή την ενσωμάτωση, ναι, προκειμένου να δώσει μια νομιμοφάνεια την περίπτωση που θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, διότι σύμφωνα με το σύνταγμα της Ρωσίας αλλά και το στρατιωτικό δόγμα, χρήση πυρηνικών όπλων επιτρέπεται στην περίπτωση, σε μία από τις περιπτώσεις, από τις τέσσερις περιπτώσεις, είναι και η απειλή της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας. Άρα, οπότε αυτά τα εδάφη πλέον... από τη στιγμή που τα δημοψηφίσματα του κ. Πούτιν έδειξαν ότι αυτές οι τέσσερις περιοχές ανήκουν πλέον στην Ρωσία, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που υπάρχει αντίσταση. Είναι ένα σενάριο το οποίο εμάς πώς μας ακούγεται, πώς μας φαίνεται, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, κύριε Πενταρά, έτσι, για να υπάρχει κίνδυνος να γίνει. Να προσθέσω ότι αυτή η αποτροπή που ήθελε να εκπέμψει ο πρόεδρος Πούτιν κυρίως προς την Ευρώπη και τη Δύση για να σταματήσει την ενίσχυση της Ουκρανίας με οπλικά συστήματα και άλλα μέσα, δεν έπιασε, δεν πέρασε, διότι είδαμε ότι και μετά την απειλή αυτή για χρήση πυρηνικών όπλων, η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν, ναι, ακόμα πιο έντονα την ενίσχυση της Ουκρανίας. Κατά και συνέπεια, δεν αναγνωρίζουν τα δημοψηφίσματα. Τα είπαν ασφαλώς, δημοψηφίσματα. Ναι. Mm-hmm. Μα είναι κατεχόμενα εδάφη και αλίμονο αν οι διάφορες χώρες αναγνωρίσουν, mm-hmm, αυτή την κατοχή. Από εκεί πέρα απομένει να δούμε τώρα εάν η Ουκρανία θα συνεχίσει αυτές τις αντεπιθέσεις, αυτή την επιθετική επιστροφή για απελευθέρωση και των υπόλοιπων κατεχομένων εδαφών. Τι λέτε, εάν συνεχίσει, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Δεν μπορεί μια χώρα, δεν μπορεί ένας πρόεδρος να αποδεκτεί και να νομιμοποιήσει, αν θέλετε, την κατοχή της χώρας του, κατοχή μέρους της χώρας του. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος είναι αυτός, ότι εάν τα συμβατικά στρατεύματα, τα ρωσικά συμβατικά στρατεύματα που υπάρχουν στην περιοχή δεν μπορούν να αναχαιτήσουν αυτές τις επιθέσεις, τις αντεπιθέσεις της Ουκρανίας, τότε ναι, υπάρχει ο κίνδυνος χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, και λέω τακτικών πυρηνικών όπλων. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι όπλα μικρής ισχύως εντός της Ουκρανίας, εντός δηλαδή του ουκρανικού εδάφους. Και αυτό το τόνισε, αν δεν κάνω λάθος, ο Μετβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ότι ναι, ενδεχομένως να κάνουμε χρήση πυρηνικών όπλων, αλλά εντός της Ουκρανίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα περιοριστεί, αν θέλετε, αυτό το κακό που θα γίνει με τα πυρηνικά όπλα εντός της Ουκρανίας, διότι θα υπάρξει και αντίδραση, φαντάζομαι, της Δύσης. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Να είμαστε σε αναμένα, είμαστε δηλαδή σε αναμένα κάρβουνα όλοι μας, το παγκόσμιο. Μα όταν έρχεται μια μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ρωσία και λέει από τα πλέον επίσημα χείλη του Πούτιν, Μετβέντεφ,
ότι ναι, εάν παραστεί ανάγκη θα κάνουμε χρήση πυρηνικών όπλων, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να κοιμάται ήσυχη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα. Επιπλέον να πω ότι και, ξέρετε, ο Πούτιν μοιάζει και λίγο με τον Ερντογάν. Και ο Πούτιν παίζει, αν θέλετε, την κεφαλή του κοροναγράμματα αυτή τη στιγμή. Διότι δεν μπορεί να το φύγει. Το θέμα είναι από ότι την... παίζει τις κεφαλές όλων μας. Όλοι παίζουν τις κεφαλές μας όλων μας. Όχι μόνο τη δική του. Δεν είναι το θέμα μόνο γι' αυτό. Δεν μπορεί να φύγει από την Ουκρανία χωρίς κάποια νίκη. Αυτό το είχαμε πει, αν θέλετε, από την αρχή, από τις 24 Φεβρουαρίου. Πρέπει να φύγει με κάποια νίκη. Να πουλήσει δηλαδή και στον ρωσικό λαό μια νίκη. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και πρέπει, ας ευχηθούμε βέβαια, η διεθνής κοινότητα να κάνει εκείνα τα βήματα που πρέπει να κάνει ώστε να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, ενώ όλα είναι δικά μας πλέον από ό,τι φαίνεται, αλλά ακούγοντας και προχθές τον κύριο Ερντογάν, μετά και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αλλά και πριν στη συνέντευξη που έδωσε στο CNN Turk, κάλεσε κύριε Πενταράμου όλες τις χώρες ουσιαστικά να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος και είπε τώρα με την άρση του εμπάρκο για όπλα από τις ΗΠΑ θα φέρω στρατό οτιδήποτε χρειαστεί στα κατεχόμενα, θα ενισχύσω, θα κάνω, θα ράνω. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η αντίδραση δική μας πώς σας φάνηκε σε αυτές τις δηλώσεις? Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια του Ερντογάν να πείσει τις χώρες τις άλλες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος, νομίζω είναι μάταιη εντελώς αυτή η προσπάθεια. Σήμερα άκουσα ότι θα φέρει το θέμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και αν πετύχει, λέει, μια πλειοψηφία 128 τόσων χωρών, τότε θα αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός. Ουτοπικό. Αν είναι δυνατόν, οι χώρες, μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να παρακούσουν ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο καθορίζει, προτρέπει μάλλον τις χώρες να μην προβούν σε αναγνώριση. Ενδεχομένως κάποιες χώρες που έχουν πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία, όπως είναι το Πακιστάν και δεν ξέρω το Αζερβαϊστάν, να προβούν σε κάποια μορφή αναγνώριση. Αλλά αυτό που επιδιώκει για να γνωριστεί το ψευδοκράτος είναι αδύνατο και πρέπει να το θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι της ερώτησής σας, πώς αντιμετωπίζουμε εμείς, αν δεν κάνω λάθος, την όλη κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι... Είδατε εσείς κάποια αντίδραση, για παράδειγμα, να συγκρίνω κιόλας με την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και του Πρωθυπουργού της χώρας στις δηλώσεις για την Ελλάδα του κ. Ερντογάν. Εμείς πού είμαστε? Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν ανακοινεί αυτά τα θέματα. Και το θέμα της αναγνώρισης το έχει ανακοινήσει πολλές φορές, αλλά και το θέμα της ενίσχυσης των κατοχικών δυνάμεων δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει. Αλλά έχει πολύ καιρό να βγει να το πει έτσι ανοιχτά, στάρατα, ίσια, έτσι εφαντικά. Ναι, αυτό το κάνει τώρα εξαιτίας της απόφασης των ΗΠΑ να άρουν το εμπάρκο και να ενισχύσουν ενδεχομένως με οπλικά συστήματα και μέσα τις ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχει πει ο πρόεδρος Ερντογάν ότι θα αντιδράσει με το να αποστείλει και άλλα στρατεύματα στα κατεχόμενα. Εδώ να σας πω το εξής, ότι σύμφωνα με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του 2005, αν δεν κάνω λάθος, το πλέον στρατικοποιημένο μέρος στον κόσμο είναι τα κατεχόμενα εδάφη. Με την έννοια ότι σε μια στενή λωρίδα γης ουσιαστικά 3.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων έχει συσσωρεύσει πολύ περισσότερες δυνάμεις από ό,τι χωράει αυτός ο χώρος. Αυτό με στρατιωτικούς όρους σημαίνει μεγάλη τροτότητα, διότι υπάρχει στη στρατιωτική επιστήμη μια αρχή που λέει ότι πρέπει να υπάρχει διασπορά των μονάδων σε περίπτωση επιχειρήσεων, ώστε να αποφεύγεται η τροτότητα. Όταν οι μονάδες είναι συγκεντρωμένες και μαζί μία με την άλλη, να αντιλαμβάνεστε ότι η τροτότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι, ναι. Ήδη οι δυνάμεις που έχει η Τουρκία στα κατεχόμενα εδάφη παραβαίνουν αυτή την αρχή. Είναι δυσανάλογη με αυτή την αρχή.
Άρα, εάν φέρει και άλλες, κακό του κεφαλιού τους θα κάνουν, διότι πλέον θα είναι μεγαλύτερη η τροτότητα των μονάδων αυτών. Βέβαια, δεν είπε ότι θα φέρει μονάδες, είπε ότι θα φέρει στρατιώτες και όχι οπλικά συστήματα. Αυτό φαίνεται δεν συμβουλεύτηκε τους στρατηγούς του, διότι οι στρατιώτες υπηρετούν τα οπλικά συστήματα. Εάν δεν φέρει και οπλικά συστήματα, οι στρατιώτες που θα έρθουν, τι θα κάνουν? Θα πολεμούν μόνο με τα τυφέκια? Μα ξέρετε, στους σύγχρονους πολέμους. Και όπως αποδείχθηκε και από στατιστικά στοιχεία που βγήκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μόνο το 5% των απολειών προέρχονται από όπλα ευθυτενούς τροχιάς. Δηλαδή από τη φέτια, πολυπόλα και τέτοια. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες απώλειες, το 95%, προέρχονται από ομαδικά όπλα, από το πυροβολικό, από τους όλμους, από τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τα αντιαρματικά, τα άρματα μάχης. Κατά συνέπεια, να φέρει τους στρατιώτες, δεν νομίζω ότι θα ενισχύσει την μαχητική ικανότητα των δυνάμεων κατοχής. Μας κάνατε την ψυχή μας, δεν τρώω περιβολό. Βεβαίως σας ρωτήσαμε, κύριε Πενταράμου. Θα περιμένουμε πάρα πολύ, τώρα πέρα από το αστείο που κάνουμε, είναι πολύ δύσκολες μέρες. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά και την σημερινή, έτσι, τις υπογραφές, τις δεξιώσεις που θα γίνουν στη Μόσχα. Περιμένουμε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πενταράμου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.